με Χριστοδουλίδου να πάμε και σε ένα άλλο θέμα. Γιατί κάποιος χθες είχε τη φαϊνή ιδέα με το διπλοκάμπινό του να δέσει πάνω πασάλους της ηλεκτρικής, έτσι, να τους ξεριζώσει, να τους τραβήξει δηλαδή να φύγουνε, για να βγάλει τα καλώδια, γιατί μέσα έχουν χαλκό. Μάλιστα, η αστυνομία προχώρησε χθες τη σύλληψη 33χρονου κατοίκου Λεμεσού για διερευνόμενη υπόθεση κλοπής καλωδίων. Συνελήφθηκε αυτόφορο αδίκημα, να πούμε αρχικά, ο 33χρονος, όταν εντοπίστηκε από περίπολο της αστυνομίας να ασχολείται με κόψιμο καλωδίων, τα οποία φαίνεται να ήταν αυτά που είχαν κλαπεί. Είχε καταγγελθεί στην αστυνομία το πρωί χθες από λειτουργό της ΑΕΚΟ της στην περιοχή Πλατρών. Όπως φαίνεται, με τη χρήση γεωργικού μηχανήματος αποκόπηκαν πάσσαλοι και ακολούθως κλάπηκαν καλώδια μήκους 1.275 μέτρων περίπου. Αλήθεια, μα είναι πολύ μεγάλη ζημιά, κυρία Χριστοδουλίδου. Πολύ μεγάλη ζημιά. Προκλήθηκαν ζημιές στις εγκαταστάσεις της ΑΕΚ. Αποτέλεσμα ήταν να διακοπεί και η ηλεκτροδότηση στην περιοχή. Καλά, νόμιζε αυτός ο τύπος ότι δεν θα τον πάρει κανένας χαμπάρι, να σου πούνε, πιάσαν ούλους παραμάζωμα, ούλους τους στήλους της ηλεκτρικής. Να αναφέρω επίσης ότι όταν εντοπίστηκε το συγκεκριμένο πρόσωπο, μόλις αντιλήφθηκε τους αστυνομικούς στράτηγες σε φυγή, κατάφεραν να τον ανακόψουν και συνελήφθη. Μάλιστα. Τώρα έχει αποκατασταθεί η ζημιά, γιατί αντιλαμβάνομαι ότι εντάξει, καταρχάς είναι πάρα πολύ επικίνδυνο αυτό που έκανε. Από εκεί και πέρα όμως, το γεγονός ότι ήθελε να κλέψει καλά δεν θα τον έβλεπε κανείς. Πόσους πασάλους μιλούμε. Από εκεί και πάρα πολύ επικίνδυνο, διακόπηκε η ηλεκτροδότηση στην περιοχή, ζημιές μεγάλης αξίας πέραν της κλοπής των καλωδίων. Βέβαια, βέβαια. Ό,τι σκεφτούμε. Να θυμίσω ότι και την περασμένη εβδομάδα είχαμε και σύλληψη 39χρονου για σωρία υποθέσεων διαρρήξεων υποσταθμών της ΑΕΚ σε διάφορες περιοχές της επαρχίας Αμοχώστου. Μάλιστα, για να κλέψουν. Ναι. Ποσότητας χαλκού. Πάντα για να κλέψουν το χαλκό. Δηλαδή, δεν ξέρω τι άλλο θα κάνουν πλέον για να πάρουν το χαλκό. Τώρα, να